Ένα ανθρώπινο δράμα φαίνεται πως κρυβόταν πίσω από την περίεργη οικογενειακή τραγωδία που συγκλώνησε τα τελευταία 24 ώρα το Ρέθυμνο με το θάνατο ενός 32χρονου Πακιστανού και τη σύλληψη του μεγαλύτερου αδελφού του. Ο επίλογος αυτής της τραγωδίας άρχισε να γράφεται από τη στιγμή που διασώστες του ΕΚΑΒ κλήθηκαν το πρωί του περασμένου Σαββάτου στα Κουσεϊανά προκειμένου να μεταφέρουν το άψυχο σώμα του 32χρονου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Τα ύποπτα σημάδια που εντόπισαν στο σώμα του κινητοποίησαν τις αστυνομικές αρχές με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 39χρονος αδελφός και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση εκτελούμενη διαπαραλήψεως να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, όπου λίγο αργότερα με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος και να πάρει το δρόμο προς τις φυλακές. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίωρης απολογίας του και με τη βοήθεια διερμηνέα, ο μεγαλύτερος αδελφός προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν μετέφερε έγκαιρα τον άρρωστο αδελφό του στο νοσοκομείο. Όχι μόνο δεν είχα πρόθεση να αφήσω τον αδελφό μου να πεθάνει αβοήθητο, αλλά αντιθέτως στις τρεις τελευταίες ημέρες τον είχα πάρει στο σπίτι μου στα Κουσεϊανά προκειμένου να τον φροντίζω καλύτερα. Αυτά τα λόγια είπε σήμερα χαρακτηριστικά ο 39χρονος Πακιστανός στην ανακρίτρια Ρεθύμνου. Κατά την απολογία του, ο 39χρονος φέρεται να ισχυρίσει ότι η κατάσταση της υγείας του αδελφού του είχε επιδεινωθεί τραγικά τις τελευταίες ημέρες, όμως επειδή κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν και έπειτα βελτιώθηκε για λίγο, ήλπιζε ότι θα συνέβαινε και τώρα το ίδιο. Απολογούμενος, ο 39χρονος ρωτήθηκε πολλές φορές από την ανακρίτρια Ρεθύμνου για τους μόλοπες που έφερε στο σώμα του ο νεκρός αδελφός του, με τον κατηγορούμενο να εξηγεί πως αυτοί δεν προήλθαν από το χέρι του έπειτα από ξυλοδαρμό ή πάλι, όπως άλλωστε φέρεται να αναφέρει και το ιατροδικαστικό πόρισμα, αλλά από τις συχνές πτώσεις του 32χρονου στο έδαφος που εξαιτίας της ασθένειάς του έχανε την ισορροπία του. Μάλιστα εξήγησε ακόμα πως η σοβαρή ασθένεια που αντιμετώπιζε είχε οδηγήσει στην πλήρη απορρίθμιση όλων των λειτουργιών των ζωτικών του οργάνων με αποτέλεσμα να αισθάνεται τέτοια δυναμία που ήταν αδύνατο να συγκρατήσει όρθιο ακόμα και το κεφάλι του. Τα δύο αδέλφια που ήταν εργάτες γης διέμεναν παράνομα στο Ρέθυμνο σχεδόν τον τελευταίο ένα χρόνο, με το μικρότερο να έχει βρει στέγη στην περιοχή του Σταυρωμένου και τον μεγαλύτερο στα Κουσεϊανά του Δήμου Αγίου Βασιλείου.